Κύριε Κυρκό, πώς αντιμετωπίζετε ως ποτάμι τώρα την ιστορία γενικότερα σε ό,τι αφορά το θέμα της παιδείας και ειδικότερα σε ό,τι βλέπουμε το ζήτημα αυτό με την διαθεσιμότητα που έχει δημιουργήσει για τα μεγαλύτερα προβλήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο, είναι και η εκπαιδευτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν το ξεχνάμε και αυτό, οι οποίοι βρίσκονται και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάποιοι τελείωναν το Μάρτι σε διαθεσιμότητα και είναι ακόμη χωρίς να έχει υπογραφεί η απόλυσή τους, χωρίς να ξέρουν πού ακριβώς θα πάνε, γιατί κάποιοι κάνανε αιτήσεις ανάλογα με τι θέσεις έχουν δημιουργηθεί. Είναι ένα πράγμα εντελώς θολό, δηλαδή η ιστορία της άνοιξης και μετά έχουμε φτάσει καλοκαίρι για πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς για το πού βρίσκονται και πού είναι. Χωρίς να μπορώ να μπω σε ακριβείς λεπτομέρειες για την κάθε μία περίπτωση, θα είχα να αναρωτηθώ κι εγώ, όπως κι εσείς, μα πώς είναι δυνατόν να μην είμαστε σε ένα θολό περιβάλλον, όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όταν τα προβλήματα αφήνονται να τρέχουν, όπως μας είπε ο κ. Παπαθεοδόρου, με επικοινωνιακές καλύψεις και χωρίς να δούμε στη ρίζα αυτό που και οι άλλοι συνομιλητές τόνισαν ότι αυτό πρέπει να γίνει, είναι ανάλυση των δομών, είναι αξιολόγηση, είναι πράγματα τα οποία έχουμε φτάσει 2 χρόνια μετά το 12, ας πούμε, και ακόμα τα αναζητούμε. Βεβαίως, δεν λέω ότι θα γίνουν με ένα μαγικό τρόπο μέσα σε μία στιγμή. Κάποια βήματα, από ό,τι φαίνεται, προς κάποια κατεύθυνση, κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι τόσο ασθενικές και χάνονται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο αδράνειας ή και οπισθοδρόμησης, όπου φυσικά και οι εκπαιδευτικοί δεν θα ξέρουν πού θα πάνε, όπου φυσικά και αυτοί που απολύθηκαν ακούσανε ότι υπάρχουν θέσεις για τους μισούς, αλλά πολύ εύλογα μπορεί να μην υπάρξουν ούτε καν θέσεις για τους μισούς. Υπήρξε η οριζόντια απομάκρυνση, ας πούμε, από τα πανεπιστήμια. Τα ίδια τα πανεπιστήμια, θυμάμαι πολύ καλά, όταν ρωτήθηκαν κάποια από αυτά πόσοι μπορούν να φύγουν, είπανε, μα θέλουμε άλλους τόσους να προσλάβουμε. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές υπάρχει κάτι που είναι φανερό. Δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα. Δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα το οποίο να πειράζει εμάς. Και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβάλλει αυτές τις αλλαγές. Και λέω κανείς γιατί. Εγώ χαίρομαι που συναντήθηκε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος και δώσανε τη λύση που αυτοί προκρίναν σαν σωστή. Δεν πιστεύω ότι είναι η σωστή. Όμως είναι σωστό οι αρχηγοί των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση να δίνουν τις λύσεις. Είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Δηλαδή, μόνο αν πίνουν τον καφέ τους κάθε πρωί θα μπορούν να υπάρχουν απαντήσεις σε όλα τα θέματα, είτε τις εγείρει ένας καινούριος υπουργός ο οποίος θέλει να κάνει το δικό του προφίλ, είτε γύρονται από τα ίδια τα πράγματα τα οποία δεν προχωράνε. Εγώ πιστεύω δυστυχώς πως αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μία, με στενοχώρια το λέω, σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Όταν βλέπω υποσχέσεις, αρχίζω και τρομάζω. Ειδικά όταν είμαστε σε μία κατάσταση όπως την περιγράψατε, τόσο σκληρής κρίσης και τόσων μεγάλων προβλημάτων. Όταν αρχίζουν οι παροχές, όταν αρχίζουν οι υποσχέσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα. Κύριε Κύρκο, θα έπρεπε να προχωρήσει, δηλαδή, πιστεύετε, η κυβέρνηση σε αυτό που είχε πει αρχικώς και να τελειώνει με τους διαθέσιμους των πανεπιστημίων νωρίτερα? Είναι δυνατόν να τελειώνει, όπως το λέτε, όταν έτσι όπως έγιναν οι περικοπές, πραγματικά μείνανε τμήματα. Δεν έγινε από κάθε πανεπιστήμιο να φύγουν κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν ίσως να αντικατασταθεί το έργο τους από κάποιους άλλους. Κόπηκαν ομάδες εργαζομένων και έμειναν ολόκληρα κομμάτια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων χωρίς κανέναν. Δηλαδή, πώς να προχωρήσουν. Ήταν λάθος εκείνος ο σχεδιασμός. Τώρα δίνεται μια λάθος απάντηση. Από το ένα λάθος κυλάμε στο επόμενο, ακριβώς επειδή έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κανένα μπούσουλα για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Αυτό που λέτε λοιπόν για το ποτάμι, δεν μπορώ να πω ότι το ποτάμι, αν το έβαζε αύριο, θα είχε ένα μπούσουλα και μαγικά θα διόρθωνε τα πράγματα. Όμως, αν κοιτάξουμε ποια είναι η σειρά που πρέπει να γίνουν τα πράγματα, η σειρά λέει πρώτα τα πανεπιστήμια, αλλά υποχρεωτικά. Όχι όποτε θελήσουν ή όποτε ευκαιρίσουν. Θα κάνουν το οργανόγραμμά τους και το οργανόγραμμα, όπως φαντάζομαι, θα συμφωνήσουμε, δεν είναι φτιαγμένο στο κενό. Δηλαδή, τι ωραία που θα ήταν να είχαμε κάποιους ή ένα περιόριστο κορβανά, αλλά μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες πώς μπορεί το πανεπιστήμιο να λειτουργήσει. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που γίνονται. Ακριβώς. Όχι όμως περιγραφή με τη λογική όπως θα θέλαμε, όπως έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών που είπε, θέλω άλλους 500, διότι έτσι θα λειτουργώ καλύτερα, αλλά με τελείως με κριτήρια τα οποία μπορούν να έχουν εξωτερική αξιολόγηση. Κύριε Παπαγιαννίδη.